για την τρομοκρατία, το προσφυγικό, τη συνεργασία Βρετανίας-Τουρκίας, τις πολύπλοκες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικά για το μέλλον της σύγχρονης κατασκοπίας μεταξύ άλλων, μίλησε ο Τζον Κυριάκου, ο Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA, συγγραφέας δημοσιογράφος. Στις 28 Φεβρουαρίου 2013, ο Τζον Κυριάκου άρχισε να εκτείει ποινή φυλάκισης 30 μηνών, αφού κατήγγειλε δημόσια τη χρήση βασανιστήριων από τη CIA σε κρατούμενους μέλη της Αλ-Κάιντα. Ήταν προηγουμένως αναλυτής και αξιωματικός της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών CIA, ανώτερος ερευνητής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, αντιτρομοκρατίας και σύμβουλος της ABC News. Ήταν ο πρώτος κυβερνητικός αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών που επιβεβαίωσε τον Δεκέμβριο του 2007 ότι ο εικονικός πνιγμός χρησιμοποιήθηκε για την ανάκριση κρατουμένων της Αλ-Κάιντα. Αναλυτικά η συνέντευξη στον Ευάγγελο Κόκκινο για το Πενταπόσταγμα. Καθώς ο αυταρχισμός αυξάνεται σε παγκόσμια κλίμακα, φαίνεται πιο δύσκολο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, whistleblowers, τους δημοσιογράφους και τους ερευνητές να αποκαλύπτουν τα εγκλήματα και τις παρανομίες των πολιτικών και των υπηρεσιών πληροφοριών. Πού νομίζετε ότι οδηγεί αυτό? Νομίζω ότι η άνοδος του αυταρχισμού και η άνοδος του λαϊκισμού είναι μία από τις πιο επικίνδυνες τάσεις που αντιμετωπίζουν οι δυτικές χώρες. Το αντιμετωπίσαμε μόλις εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε την τρομερή κατάσταση στη Βραζιλία ως άλλο ένα παράδειγμα. Βλέπουμε φασιστικά ή νεοφασιστικά κινήματα ενεργά σε μέρη όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία και η Γερμανία και η Γαλλία, για λίγο ακόμη και στην Ελλάδα, με τη Χρυσή Αυγή. Και αυτές είναι πολύ επικίνδυνες τάσεις. Νομίζω ότι αυτά τα φασιστικά και αυταρχικά καθεστώτα είναι δυνατά επειδή μεταμφιέζονται ως λαϊκιστικά. Για παράδειγμα, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι υποστηρίζω πρώτα την Αμερική. Εντάξει, πρώτα απ' όλα όλοι υποστηρίζουν την Αμερική στην Αμερική. Δεύτερον, αυτό δεν είναι η πραγματικότητα, δεν αφορά πρώτα την Αμερική. Η Αμερική πρώτα είναι ένας κωδικός για τον αυταρχισμό. Και τότε όταν έχουμε ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ζαΐρ Μπολσονάρο και άλλοι που αποκαλούν τα μέσα ενημέρωσης εχθρό του λαού και στη συνέχεια που κοιτάζουν από την άλλη, όταν οι δημοσιογράφοι δέχονται επίθεση σε πολιτικές συγκεντρώσεις. Αυτό επιδεινώνεται γιατί το μήνυμα που βγαίνει είναι ότι αυταρχισμός είναι καλός. Ο αυταρχικός ηγέτης συμφωνεί με τον επιτιθέμενο και ότι όταν κάποιος θέλει να εκφράσει την οργή του για το σύστημα ή και τους πολιτικούς, ξεσπώντας τους δημοσιογράφους, είναι εντάξει. Αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Από τότε που καταγγείλατε το πρόγραμμα βασανιστήριων της CIA και περάσατε 23 μήνες στη φυλακή για την αποκάλυψη αυτού του εγκλήματος, παρόμοιες περιπτώσεις έγιναν πρωτοσέλιδα, όπως του Julian Assange και του Iraq War Logs, του WikiLeaks και οι διαρροές του Edward Snowden για τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης. Σήμερα πόσο ευάλωτο είναι το σύστημα μιας υπηρεσίας πληροφοριών στις διαρροές? Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι είναι λιγότερο ευάλωτες από ότι πριν από 10 χρόνια και ο λόγος είναι εν μέρη λόγω της λογοκρισίας και εν μέρη λόγω διώξεων βάσει του νόμου περί κατασκοπίας. Ξέρετε, η κατασκοπία είναι ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα με τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί ένα άτομο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τουλάχιστον εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν έχει σημασία αν είναι δημοκρατικός πρόεδρος ή ρεπουμπλικανός, που αποφασίζει ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα νόμο όπως ο νόμος κατασκοπίας για την καταπολέμηση των καταγγελιών και των διαρροών εθνικής ασφάλειας, το αποτέλεσμα στο τέλος είναι ότι θα στοχοποιούνται οι καταγγέλλοντες. Για παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος στο New York Times μου είπε ότι την ημέρα της σύλληψής μου, κάθε μία από τις πηγές εθνικής ασφάλειας των New York Times σιώπησε εντελώς και παρέμεινε σιωπηλή για περίπου 6 μήνες. Λέω σε ομιλίες όλη την ώρα ότι η ουσία στην υπόθεσή μου δεν ήταν να διώξουν εμένα, αλλά να τρομάξουν οποιονδήποτε άλλο σκεφτόταν να διαρρεύσει κάποια πληροφορία. Η CIA μπορούσε να πει: «Θες να δημοσιεύσεις? Κοίτα τι κάναμε στον Κυριάκου. Πτώχευσε, η οικογένειά του καταστράφηκε. Δεν θα δουλέψει ποτέ ξανά». Πράγμα που δεν ίσχυε, αλλά αυτό ήταν το μήνυμα. Θες να είσαι σαν αυτόν ή να κλείσεις το στόμα σου? Και με εξαίρεση τον Ed Snowden και τον Julian Assange και μία μικρή χούφτα άλλων whistleblowers έμειναν σιωπηλοί. Η περίπτωση του Julian Assange είναι μοναδική και με επηρεάζει ιδιαίτερα. Υπηρετώ στην Επιτροπή Άμυνας του Julian Assange εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Julian είναι δημοσιογράφος και εκδότης.
Και είναι τόσο επικίνδυνο για οργανισμούς όπως η The New York Times και η The Washington Post να μην συσπυρώνονται για την υπεράσπιση του Τζούλιαν, γιατί αν ο Ασάνς καταδικαστεί για κατασκοπία και φυλακιστεί για το υπόλοιπο της ζωής του, οι δημοσιογράφοι που ειδικεύονται στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας στη The Washington Post και στους The New York Times θα είναι οι επόμενοι. Εάν ο Τζούλιαν καταδικαστεί, τι εμποδίζει το FBI από το να σπάσει την πόρτα στο σπίτι οποιουδήποτε δημοσιογράφου θεωρηθεί ότι έχει διαρρεύσει διαβαθμισμένες πληροφορίες? Δεν μπορώ καν να φανταστώ στη σύγχρονη Αμερική μία πιο επικίνδυνη εξέλιξη από τη δίωξη του Τζούλιαν Ασάνς. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Τα προφανή μέρη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή έχει το Official Secrets Act, ο οποίος είναι ένας από τους πιο δρακόντιους νόμους εθνικής ασφάλειας που υπάρχει. Αλλά αν κοιτάξετε αλλού, σε μέρη όπως η Αυστραλία ή η Κίνα ή η Νότια Κορέα ή οποιαδήποτε από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, οι νόμοι τους είναι εξίσου κακοί, εξίσου σκληροί και εξίσου δρακόντιοι. Η τρομοκρατία είναι πράγματι ένα ζήτημα σοβαρής σημασίας και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση σε επιθέσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα απειλείται η ελευθερία του τύπου, ακόμα και από κυβερνήσεις, και η μαζική παρακολούθηση γίνεται τάση για τη Δύση. Ποια είναι τα σχόλιά σας γι' αυτό? Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η κυβέρνησή μας πάντα αναζητούσε έναν εχθρό. Έναν εχθρό ενάντια στον οποίο ο αμερικανικός λαός μπορούσε να συσπηρωθεί. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο κομμουνισμός, ο μπολσεβικισμός. Αργότερα έγινε ο σοσιαλισμός και μετά η τρομοκρατία. Χρειαζόμαστε πάντα κάτι που μπορούμε να αναγνωρίσουμε ως εχθρό. Αυτή είναι μια ξένη ιδέα, ένα ξένο πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, ο κομμουνισμός δεν αποτελούσε απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα, ο σοσιαλισμός όχι απλά δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα μισά από τα προγράμματα μας έχουν σοσιαλιστικό χαρακτήρα. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο τα αυταρχικά καθεστώτα είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλή στο να δαιμονοποιούν μια ομάδα ανθρώπων, μια μειονότητα ή να δαιμονοποιούν μια πολιτική ιδεολογία και στη συνέχεια να διατηρούν τη δική τους δύναμη με το να κάνουν τους ανθρώπους να συσπυρώνονται εναντίον αυτής της άλλης ομάδας. Είναι επικίνδυνο, συνέβη στο παρελθόν. Αυτό οδήγησε στην άνοδο της ναζιστικής Γερμανίας. Και το βλέπουμε να μεγαλώνει συνεχώς και εδώ πρέπει συνεχώς να το πολεμάμε. Αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Βραζιλία. Ο Μπολσονάρο, για παράδειγμα, είναι ένα τρελό άτομο. Κυριολεκτικά θέλει να κάψει τη ζούγκλα του Αμαζονίου για να δημιουργήσει φάρμες με σκοπό να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Βραζιλίας στην εξαγωγή γεωργικών προϊόντων. Ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι κακό. Κακό για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή και μακροπρόθεσμα για την οικονομία της Βραζιλίας. Και η απάντηση του Μπολσονάρο δεν είναι ένα debate στον τύπο ή στο κοινοβούλιο, αλλά η εντολή στην αστυνομία να ανοίξει τα κεφάλια πολιτών με γκλόπ και να φυλακίσει πολίτες χωρίς δίκη μέχρι να παραιτηθούν. Η Ελλάδα ως η πρώτη γραμμή της Ευρώπης και σύνδεσμος της Δύσης με την Ανατολή έχει γίνει σπίτι πολλών τρομοκρατών που συνδέονται με το ISIS και την Αλ-Κάιντα από τότε που ξεκίνησε το μαζικό κύμα μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει? Πιστεύω ότι η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση χρειάζονται βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, δευτερευόντως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μπορέσουν να χειριστούν τις προσφυγικές ροές. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δέχτηκε πρόσφυγες είναι μια όμορφη και ευγενής κίνηση, καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν. Αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι οργανώσεις όπως ο ISIS και η Αλ-Κάιντα εισβάλλουν σε αυτές τις ομάδες προσφύγων με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν πολύ τυχερή την τελευταία δεκαετία πέραν του ζητήματος της εσωτερικής ασφάλειας, καθώς δεν βρέθηκε στις πρώτες γραμμές αυτών των πολέμων μεταξύ των αραβικών φατριών και δεν δέχτηκε άμεσες επιθέσεις από αυτές τις φατρίες όπως τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο. Ωστόσο, η Ελλάδα πρέπει να αυστηροποιήσει την πολιτική απέναντι στην αποδοχή προσφύγων και δεν πρέπει να φοβάται να επιστρέψει πρόσφυγες και μετανάστες. Το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος είναι η Τουρκία. Ξέρουμε ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν τα ελληνικά σύνορα, τα ελληνικά ύδατα και τον εναέριο χώρο. Ξέρουμε ότι σπρώχνουν τις βάρκες με τους μετανάστες και τους βοηθούν να περάσουν τα σύνορα και τους στέλνουν στη Σάμο, τη Χίο και άλλα νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία. Αυτό είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό μόνη της. Χρειάζεται βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και αυτή η βοήθεια πρέπει να έρθει άμεσα.
Η κυβέρνηση Τραμπ φάνηκε να επικεντρώνεται στην ενίσχυση των συμμαχιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Πώς πιστεύετε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ Ελλάδας θα επηρεαστούν από την κυβέρνηση Biden? Ο Τραμπ συμπαθεί τους άλλους αυταρχικούς ηγέτες και θαυμάζει την ομή βία και τη δύναμη που παρουσιάζει ο Ερντογάν. Αυτό είναι επικίνδυνο μακροπρόθεσμα. Παρόλο που για κάποιον ανεξήγητο λόγο Τραμπ υποστήριζε το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, μπορώ να πω ότι ο Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα έχουν μακρά ιστορία με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία και πιστεύω ότι οι σχέσεις της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα ενισχυθούν περισσότερο από ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ηγεσία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, το New Jersey, τη Μασαχουσέτη, εδώ και καιρό έχουν την προσοχή του Τζο Μπάιντεν. Γνωρίζω Ελληνοαμερικάνους που μπορούν να τηλεφωνήσουν στον Τζο Μπάιντεν και αυτός να απαντήσει. Ήμουν στο δωμάτιο όταν συναντήθηκαν με τον Τζο Μπάιντεν. Αγαπά την Ελλάδα, τους Έλληνες και την ελληνοαμερικανική κοινότητα και πιστεύω πως μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει πολύ τις διμερείς σχέσεις. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο νέος αρχηγός της ΜΗ-6 επισκέφθηκε την Τουρκία ως την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι η Βρετανία και η Τουρκία θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια συμμαχία στον τομέα των πληροφοριών. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Το μήνυμα είναι ότι είμαστε μαζί σας, σας υποστηρίζουμε και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για εμάς. Αυτό είναι το λάθος μήνυμα. Ειδικά όταν ο Ερντογάν έχει εξαπολύσει ένα πόλεμο εναντίον των δημοσιογράφων, των αντιφρονούντων, έναν πόλεμο εναντίον του ίδιου του στρατού, ειδικά όταν ο Ερντογάν έχει δείξει όχι απλά προθυμία, αλλά ενθουσιασμό για την αποστολή στρατευμάτων στο εξωτερικό. Τούρκοι στρατιώτες πολεμούν στη Συρία, στη Λιβύη, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Τι ακολουθεί μετά? Το Καστελόριζο? Πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό. Πιστεύω ότι η Βρετανία και η Τουρκία έχουν ήδη σχηματίσει μια συμμαχία στο επίπεδο των μυστικών υπηρεσιών και διατηρούν τέτοιες σχέσεις εδώ και δεκαετίες. Το πιο επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι ο Μπόρις Τζόνσον είναι επίσης ένας αυταρχικός ηγέτης, ένας λαϊκιστής. Νιώθει μια συγκεκριμένη συντροφικότητα με τον Ερντογάν και γι' αυτό πιστεύω ότι νιώθουν άνετα στις διμερείς τους επαφές. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να ταξίδεψε στην Σαουδική Αραβία την Κυριακή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Μοσάντ, Γιώση Κοέν, όπου συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να επικεντρώνεται στην άσκηση περαιτέρω πιέσεων κατά του Ιράν πριν από την ορκομοσία του Τζον Μπάιντεν, νομίζετε ότι αυτή η συνάντηση είναι προάγγελος πολέμου εναντίον του Ιράν? Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτηκε προς στιγμήν μία επίθεση στο Ιράν όταν συνειδητοποίησε την πιθανότητα να χάσει τις εκλογές και τον έπεισαν κατά μιας τέτοιες απόφασης. Θα ήταν μία από τις χειρότερες ιδέες του αιώνα για την εξωτερική πολιτική. Αυτό που βλέπουμε ωστόσο είναι έναν απερχόμενο πρόεδρο που ανησυχεί για την κληρονομιά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε τίποτα σε 4 χρόνια, εκτός από το να καταστρέψει τη χώρα μας και να τη διχάσει. Και γι' αυτό θέλει να μείνει στην ιστορία έχοντας καταφέρει κάτι. Γι' αυτό και το θεωρώ πολύ αστείο. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συντηρητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προωθούν τη λεγόμενη συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Μπαχρέιν από τη μία πλευρά και το Ισραήλ από την άλλη. Λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν δεν ήταν ποτέ σε πόλεμο με το Ισραήλ. Δεν μπορείς να έχεις μία συνθήκη ειρήνης εκεί που δεν υπήρξε ποτέ πόλεμος. Αποτελεί μία συμφωνία για άνοιγμα διπλωματικών σχέσεων. Αυτό που θα ήταν μια πραγματική επιτυχία για τον Τραμπ θα ήταν αν η Σαουδική Αραβία άνοιγε τις σχέσεις με το Ισραήλ. Όμως αυτή είναι η παγίδα στην οποία ο πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ έπεσε το 1980. Οι Σαουδάραβες δεν θα ανοίξουν ποτέ διπλωματική δίωδο με το Ισραήλ όσο οι Παλαιστίνοι δεν έχουν πατρίδα. Τούτου λεχθέντος και πέραν αυτού οι Σαουδάραβες και οι Ισραηλινοί συνεργάζονται εδώ και χρόνια. Και οι δύο μισούν το Ιράν με πολύ ιδιαίτερη ένταση και οι Ισραηλινοί γνωρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται να τους επιτεθεί και αντίστροφα. Οπότε στο ζήτημα του Ιράν συνεργάζονται. Το 2015 έλαβε χώρα ένα περιστατικό για το οποίο ούτε οι Ισραηλινοί ούτε οι Σαουδάραβες μιλούν δημόσια. Για περίπου 2 ώρες τα συστήματα αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας έπεσαν. Απλά έκλεισαν. Χωρίς αεράμινα, χωρίς ραντάρ, χωρίς πυράβλους εδάφους αέρος, χωρίς τίποτα. Και μετά επανήλθαν, 2 ώρες αργότερα. Αυτό συνέβη διότι οι Ισραηλινοί και οι Σαουδάραβες συμφώνησαν πως το Ισραήλ θα έστελνε μαχητικά αεροσκάφη πάνω από περιοχές της Σαουδικής Αραβίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα
για να υπολογιστεί ο χρόνος που χρειάζονται για να φτάσουν εκεί, σε περίπτωση που χρειαστεί να βομβαρδίσουν το Ιράν και μετά να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Άρα ήταν μια στρατιωτική άσκηση στην οποία το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία συνεργάστηκαν. Δεδομένου ότι οι τακτικές κατασκοπίας και οι μορφές του σύγχρονου πολέμου βρίσκονται σε μεταβατικό επίπεδο, μπορεί σήμερα μια υπηρεσία πληροφοριών να προκαλέσει ή να αποτρέψει έναν πολεμό? Πόσο έχει επηρεάσει τις συμβατικές μεθόδους κατασκοπίας στο ίντερνετ και ο κυβερνοπόλεμος? Φυσικά, σίγουρα, μπορούμε να δούμε εκατομμύρια εξελίξεις στην τεχνολογία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναν πόλεμο ή αντίστροφα να τον αποτρέψουν. Πιστεύω πως είναι πιο εύκολο να προκληθεί ένας πόλεμος από το να αποτραπεί. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, ή η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι νέες μέθοδοι παρακολούθησης και υποκλοπής στην ηλεκτρονική κατασκοπία. Υπάρχουν πράγματα που η NSA και η GCHQ χρησιμοποιούν που το μυαλό μας δεν μπορεί να τα συλλάβει. Είναι πιο μπροστά από όλους. Το ίντερνετ και ο κυβερνοπόλεμος άλλαξαν ριζικά τις μεθόδους κατασκοπίας. Όταν ήμουν στη CIA δεν χρησιμοποιούσαμε το ίντερνετ. Το διαδίκτυο έγινε διαθέσιμο όταν υπηρετούσα ήδη χρόνια στην CIA και χρησιμοποιούσαμε τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκοπίας, όπως dead drops, μυστικές συναντήσεις, σχεδιασμένες μήνες νωρίτερα, γενικά old school τακτικές. Πλέον δεν χρειάζεται καν να συναντηθείς με το άτομο που έχεις αναλάβει ή με το άτομο που σε στρατολόγησε. Τα πάντα γίνονται μέσω ίντερνετ και με την κρυπτογράφηση γίνεται ακόμα πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο σήμερα τόσο να στρατολογήσεις κάποιον, όσο και η υλοποίηση επιχειρήσεων false flag σε σχέση με την εποχή που υπηρετούσα στη CIA. Οπότε ναι, πιστεύω πως είναι εύκολο να προκληθεί ένας πόλεμος, οπότε χρειάζεται να βεβαιωθούμε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών μας δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να μας οδηγήσουν σε έναν δρόμο από τον οποίο δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.